Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι πριν την μεγάλη εβδομάδα. Ναι, εντάξει, ρε παιδί. Κυριακή είναι λίγο. Σήμερα και είναι λίγο, καλά. Αφού δεν είπες μέχρι τις 28 ότι... Σταμάτα, είναι οι Πανσέλληνες την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό. Και ως γνωστό, και μας έχεις μάθει ότι οι Πανσέλληνες βεβαίως, γιατί εμείς θυμόμαστε αυτά που λες, πιάνει και πριν, πιάνει και μετά. Δηλαδή, ουσιαστικά νομίζω ότι οι Πανσέλληνες θα αρχίσουμε να τελειώσουμε από την Κυριακή. Ένα, το είδες. Έχουμε κάτι... Άρα τα ίδια λέμε, στα λόγια σου ερχόμαστε. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε πάμε να δούμε τι κάνουμε γενικότερα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε μεν για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά ειδικότερα θα μιλήσουμε για αυτή την αλλαγή που έχουμε σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε μια αλλαγή στο πλανητικό σκηνικό, γιατί σήμερα μπαίνει ο Άρης στον καρκίνο. Τώρα εδώ πέρα, καλώς τον, είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Που έχεις εσύ ή ο Άρης? Ο Άρης και εγώ μαζί. Μαζί. Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Άρης είναι ο γνωστός θεός του πολέμου, ο Άρης. Και που πάει στον καρκίνο. Και που είναι σαν να είναι στο σπίτι της μαμάς του. Έτσι. Ωραίο είναι αυτό όμως. Άρα θα φάει ένα σπιτικό φαγητό, να κάνει ένα μπάνιο, να την ξεδρώσει σαν μαμούλα. Καλή είναι, αλλά είναι λίγο κυκλοθυμική σχέση, ξέρεις. Είναι δηλαδή, την αγαπάει μεν, είναι πολύ ευαίσθητος, είναι όλο αυτό το πράγμα. Από την άλλη πλευρά, η μαμά είναι μάλλον λίγο, ας πούμε, αυταρχική. Οπότε παθαίνει ένα αυτό. Αλλά είναι η μαμά τη. Αμαρτίες γονέων. Αλλά πρόσεξε τώρα, προσέξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Είναι ο Άρης. Όπως και να το κάνουμε, θα βγει μπροστά και θα κάνει τα δικά του. Και εδώ ο Άρης, όταν έχει να υπερασπιστεί κάτι που αγαπάει πάρα πολύ, μπορεί να γίνει, δεν το συζητώ. Θα βγει μπροστά και θα το υπερασπιστεί με κάθε τρόπο. Και πολύ καλά θα κάνει. Απλά το θέμα είναι ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη βράση, όταν μπλέκεται πάρα πολύ το συναίσθημα, είτε είναι αρνητικό το συναίσθημα, είτε είναι θετικό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείς. Γι' αυτό λέω ότι έχει μια κυκλοθυμία αυτή η θέση. Από σήμερα μέχρι 11 Ιουνίου, παρακαλώ, ο Άρης στον καρκίνο, τόσο θα μείνει. Τα ζώδια, τα παρορμητικά, δηλαδή... Και ανησυχούσαμε για τις 28. Όχι, θα μείνει ο Άρης σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, τα παρορμητικά ζώδια, Κρύ, Καρκίνης, Γη και Γόκερ είναι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων μπαίνουν σε μια διαφορετική φάση από εδώ και κάτω και θα εξηγήσω για τον καθένα ξεχωριστά τι πρόκειται να γίνει. Μη μου φοβάστε. Αφού φτάσαμε ως εδώ, θα δούμε πώς θα γίνει. Αφού φτάσαμε ως εδώ, θα δούμε τι θα γίνει. Για άσυ να σου πω για κάτι άλλο. Να κρατήσουμε ότι θα έχει καλοκαιρό, ρε. Ναι. Δεν ξέρω, θα έχει. Όχι, καλοκαιράκι θα έρθει. Πώς, αφού 11 Ιουνίου είπες. Αύριο όχι, αλλά είπες ότι μετά θα έχει καλοκαιρό.